Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο και προπονητή Λεωνίδα Καραγεωρόπουλο, Αγιά Σοφιά, ομάδα εργασιακού, το λέω έτσι εδώ στα, στο Red Star. Είσαστε σε έναν όμιλο με αρκετές ομάδες. Και είσαι, ναι, είσαστε εδώ, θα τα πεις όλα εσύ. Είσαστε στην κορφή, είσαστε πρώτοι. Έχετε ξεκινήσει, ναι. Θέλω να μου πεις δύο λόγια, πότε ιδρύθηκε αυτή η ομάδα. Το 2015. Με σκοπό. Με σκοπό να παίζουμε ποδόσφαιρο και να κάνουμε πρωταθλητισμό. Πώς σου φαίνεται το πρωτάθλημα εδώ στο Red Star? Πάρα πολύ καλό. Φοβερά γήπεδα. Πολύ καλή οργάνωση από το κύριο Σταμάτη. Είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι. Πόσα χρόνια εδώ έρχεστε συνέχεια σε αυτό το γήπεδο? Εδώ είμαστε δύο χρόνια τώρα. Δύο χρόνια. Ναι, τρία. Η ομάδα σου είναι πλήρης από αθλητές? Ναι, έχουμε πλούσιο ρόστερ. Είσαι και προπονητής. Και προπονητής, ναι. Όταν λες πλούσιο ρόστερ, πόσο περίπου παίχτες έχεις? Έχουμε 16 παίχτες. Μπορείς και τους διαχειρίζεσαι αυτούς? Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό? Γιατί έρχονται παιδιά που, εντάξει, είναι λίγο η ώρα που θα παίξουν. Αν του κάνεις μια αλλαγή, ο άλλος τσαντίζεται, νευριάζει? Καθόλου, όχι. Όλοι έχουμε το καλό της ομάδας πάνω απ' όλα. Σήμερα με ποιον παίζετε? Με τους Φούριους Ρόχας. Είναι καλή? Αρκετά καλή, δεύτερη. Α, είναι δεύτερη, είναι ντέρμπι σήμερα δηλαδή. Μόνο μία ήττα. Τι θα ήθελες να ευχηθείς για το σημερινό παιχνίδι? Να κερδίσει ο καλύτερος. Δώσε και μία ευχή και στο φίλαθλο κόσμο που απέξω κάποιον και θα έχετε και θα φωνάζει. Θα απολαύσουν το παιχνίδι και σίγουρα πιστεύω θα είμαστε εμείς οι νικητές και θα χαρούμε όλοι μαζί στο τέλος. Κότς, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλό παιχνίδι. Να δούμε σε λίγο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κοντά μας. Τσόλης Γιώργος. Τσόλη, είσαι αρχηγός της ομάδας. Βλέπω, βλέπω ότι είσαι ενεργός και δυνατός και στεγνός. Ναι. Θέλω να μου πεις δύο λόγια το κλίμα της ομάδας. Το κλίμα της ομάδας είναι οικογενειακό. Η Αγία Σοφιά πρεσβεύει ήδη, λόγω και ονόματος, χαμένες πατρίδες και τέτοια. Πάντα κοιτάμε το καλό της ομάδας. Δηλαδή και στον οικονομικό τομέα, στον αγωνιστικό, διοργανώνουμε εκδηλώσεις, κάποια φεστιβάλ, κάποιες φιλανθρωπίες κάνουμε σαν ομάδα. Δηλαδή έχουμε πολύ έντονο το οικογενειακό στοιχείο στην ομάδα μας. Αυτό όλο. Δεν έχουμε παρεξηγήσει τίποτα μεταξύ μας. Δηλαδή ποιος θα παίξει περισσότερο, ποιος θα παίξει λιγότερο. Εγώ δεν έπαιξα καθόλου, εγώ δεν έχω λεφτά. Τέτοια πράγματα δεν έχουμε. Έχουμε ένα ταμείο για προβλήματα που θα προκύψουν, εμφανίσεις, μπάλες. Κάποιος μπορεί να μην έχει λεφτά, κάποιος μπορεί να. Διάφορα πράγματα δηλαδή. Δηλαδή εδώ βλέπουμε μια ομάδα που πραγματικά δεν είναι μόνο για να έρθει να παίξει μπάλα. Έχει και δράση, έχει και δράση και στο χώρο του, στο κομμάτι το φιλανθρωπικό. Για παράδειγμα, τώρα το τελευταίο, δεν ξέρω αν το είχατε δει το περιστατικό με το παιδάκι που έπρεπε να πάει στην Αμερική να χειρουργηθεί. Μαζέψαμε λεφτά εμείς και δώσαμε εδώ στον κύριο Σταμάτη, σαν ομάδα. Και διάφορα άλλα πράγματα. Κόβουμε την πίτα της ομάδας κάθε χρόνο πρωτοχρονιά. Πού έχετε έδρα? Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη. Το κόβετε στο Red Star εδώ? Όχι. Δεν κάνουμε κάποια εκδήλωση σε κάποιο μαγαζί, κλείνουμε κάποιο τραπέζι. Και κάνετε την εκδήλωσή με φαγητό? Ναι. Έχουμε φλουρί, είναι κάποιο δώρο σε αυτό που θα το πετύχει. Δηλαδή κάποιο ζευγάρι παπούτσια, ανάλογα τώρα δηλαδή. Βγαίνουμε με τις άλλες, με τις γυναίκες του, με τα παιδιά του, άλλοι με την κοπέλα του, με φίλους. Πόσο καιρό είσαι εσύ στην ομάδα? Εγώ είμαι από τα πρώτα μέλη της ομάδας, το 2015. Δηλαδή δεν έχεις δείψει ποτέ? Ποτέ. Ακολουθείς την ομάδα συνεχόμενα? Πιστά, ναι, πιστά. Πιστά, έτσι. Τώρα, ναι, είχα κάνει ένα χειρουργείο λίγο πριν καιρό, άσχετο με ποδοσφαίρα και τέτοια, και αλλιώς ήμουν ο πρώτος σε συμμετοχές, δηλαδή δεν είχα χάσει κανένα αγώνα. Ναι. Και άρρωστος εδώ. Πάντα εδώ. Απλώς ήταν γυρισμένος, γι' αυτό δεν μπορούσε να έρθει. Για Σοφιά πάντα, ναι, βέβαια. Άρα λοιπόν έχουμε και, και το μοτίβο της ομάδας είναι Αγία Σοφιά, ομάδα οικογένεια. Δηλαδή, άμα το ψάξετε, πάντα έτσι. Έχετε ένα στοιχείο πραγματικά, το χαμένες πατρίδες, προσφυγιά. Και πραγματικά το βλέπω. Δεν το κρύβουμε. Έχουμε έντονο το αεκτζήδικο στοιχείο μέσα μας. Αλλά επειδή εμάς μας αρέσει το ποδόσφαιρο και θέλουμε το ποδόσφαιρο να ενώνει και όχι να χωρίζει, έχουμε δεχτεί στην ομάδα μας και παιδιά που υποστηρίζουν κάποια άλλη ομάδα και το έχουμε αγκαλιάσει σαν ένα αδέρφια μας. Δηλαδή, εγώ παράδειγμα μπορεί να είμαι ΑΕΚ, αλλά δεν με πειράζει καθόλου που ο συμπαίκτης μου είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τον αγαπάω το ίδιο όπως αγαπάω και τον άλλο που είναι ΑΕΚ. Πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι. Πάνω απ' όλα είμαστε οικογένεια, δεν είμαστε φίλοι. Είμαστε κάτι παραπάνω από φίλοι. Ναι, είμαστε κάτι παραπάνω από φίλοι και αν δηλαδή μας ακολουθήσετε, μπορείτε να το αποδείξετε αυτό εύκολα. Θέλω να μου πεις, σήμερα παίζετε με τη δεύτερη ομάδα. Φοβερό, είναι ντέρμπι. Είναι ο πρώτος με το δεύτερο. Είναι ντέρμπι κορυφής. Εμείς θα δώσουμε το καλύτερο σαν ομάδα. Ο καθένας θα δώσει το 100%, αυτό είναι σίγουρο. Ο προπονητής θα κάνει τη σωστή διαχείριση, θα δει τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να μην κάνει. Και ελπίζουμε να πάρουμε την νίκη και να ξεφύγουμε στην κορυφή. Και μια ευχή στο φίλαθλο, όσοι θα να παίξω. Μια ευχή.
Να δουν έναν ωραίο αγώνα, να τους ικανοποιήσουμε εμείς, να χειροκροτήσουν, ναι. Εμείς θα δώσουμε όλα για την ομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Όνομα επώνυμο. Γλίστης Γιώργος. Έχουμε κοντά μας τον Γλίστη Γιώργο, Αγιά Σοφιά και Αγιά Σοφιά. Θέλω να μου πεις σήμερα πώς το βλέπεις το παιχνίδι. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι. Εντάξει, σίγουρα κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, έτσι. Ναι. Ανάλογα με τους αντιπάλους. Κάποιες φορές συνήθως κερδίζουμε εύκολα βάσει τα αποτελέσματα, έτσι. Είμαστε μια ομάδα, μια οικογένεια, έχουμε δεθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια κιόλας. Έχουμε συμπάξει σαν φίλοι πιο πολύ και μετά σαν ομάδα. Και βέβαια κάνουμε αυτό που μας αρέσει πιο πολύ, έτσι. Έτσι είναι το σωστό. Να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Εσύ βοηθάς στις δράσεις που κάνει η ομάδα. Σαφώς. Και αυτά που είπε πριν και ο προπονητής και ο αρχηγός. Κάνουμε και εξωτερικές δράσεις. Βρισκόμαστε και εκτός από κάθε Δευτέρα που είμαστε εδώ πέρα. Και προσπαθούμε πάντα να είμαστε ο ένας με τον άλλον το ίδιο. Το ίδιο, όπως θα πρέπει να είναι. Θα κάνετε κάτι τώρα τα Χριστούγεννα, έχετε κάτι στο μυαλό σας για φιλανθρωπικό. Φιλανθρωπικό, βεβαίως. Έχουμε βοηθήσει άπειρες φορές και κόβουμε πίτα κάθε χρόνο. Δηλαδή, και καινούριος να έρθει και παλιός να έχει φύγει, βρισκόμαστε κάθε χρόνο και κόβουμε πίτα. Να ρωτήσω κάτι που δεν ρώτησε τα παιδιά. Τρίτο ημίχρονο υπάρχει μετά από κάθε μας. Σε βάση μπύρας. Σε βάση μπύρας πάντα. Με σουβλάκι. Όχι, σουβλάκι όχι, γιατί μάλλον είναι προπονητής ο πρόεδρος. Έχουμε γράμμος, έτσι. Έτσι, έτσι. Μας βλέπεις, είμαστε καλή γράμμη. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για το παιχνίδι, αν πραγματικά σήμερα το βλέπεις να είναι δυνατό. Σίγουρα, κάθε παιχνίδι είναι δυνατό. Αν υποτιμάς τον αντίπαλο, χάνεις τις ευκαιρίες σου. Αυτό πιστεύω για όλους. Δώσε και μία ευκαιρία. Σε ποιον, σε εμάς. Όχι, για το Ρέντι. Για το μάτς εύχομαι να είμαστε όλοι υγιείς. Και εμείς και οι αντίπαλοι εννοείται, γιατί ερχόμαστε για ένα καλό σκοπό να παίξουμε την μπάλα μας, να είμαστε εντάξει. Και επίσης για το Red Star ότι έχει κάνει τρομερή δουλειά ο κύριος Σταμάτης, άψογος απέναντί μας πάντα και πάντα δίπλα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό μάτς. Βασιλείο Λιγούργος ονομάζομαι. Ναι. Η ομάδα λέγεται Φούριος Ρόχας. Πες μου δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Πρώτος με το δεύτερο, ντέρμπι σήμερα. Ναι, πιστεύω θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Εντάξει, δεν την έχω την άλλη ομάδα, αλλά από τη στιγμή που είναι πρώτη στη βαθμολογία σημαίνουν πάρα πολλά. Και για εμάς θα είναι κίνητρο. Να προσπαθήσουμε να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε και αν μπορούμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Η ομάδα πότε ιδρύθηκε? Η ομάδα ιδρύθηκε το 2010. Με σκοπό, μέσα από φίλους έγινε αυτή η ομάδα? Ναι, παρέα. Μια παρέα. Παρέα είμαστε από δημοτικό. Δημοτικό, έτσι. Υπάρχουν ακόμα αυτοί οι παίκτες, οι περισσότεροι έρχονται? Περισσότεροι, ναι. Τα 2/3 των παίκτων είμαστε παρέα όλοι. Η τάση του παιχνιδιού σας ποια είναι? Επιθετικό ποδόσφαιρο, αμυντικό ποδόσφαιρο? Εντάξει, προσπαθούμε να είμαστε με το match, αναλόγως που θα παιχτεί το match και αυτά. Αλλά παίζουμε ανοιχτά πάντα. Δεν παίζουμε ούτε πίσω ούτε μπροστά πολύ. Κοιτάμε τον αντίπαλο και αναλόγως πρέπει να εκείνη την ώρα. Έχετε λείψει σήμερα? Λείψεις όχι, δεν έχουμε. Ένας είναι αμφίβολος. Αλλά θα το δούμε τώρα μέσα στο ζήσαμα. Τι θα ήθελε να ευχηθεί στο φιλάθλο κόσμο του δικού σου κόσμου που θα αναπαίξει? Να δουν ένα πολύ καλό μάτς. Εντάξει, όχι ακραίες συμπεριφορές και τέτοια σίγουρα δεν αρμόζουν εδώ. Ευχαριστούμε πολύ το Σταμάτη εδώ στα γήπεδα στο Red Star που μας έχει φέρει και είμαστε ευγνώμων για αυτό που έχει κάνει. Πιστεύω να χαρούν το παιχνίδι, ο καλύτερος θα κερδίσει. Το ήθελα να ρωτήσω, τα γηπεδάκια του Red Star είστε ικανοποιημένοι? Ναι, σας παρέχουν πολλά πράγματα? Πάρα πολύ. Είναι ο Σταμάτης από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασε, δηλαδή και εδώ που δείξαμε εμείς ενδιαφέρον για να έρθουμε. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα πρόξουμε αναλόγως για τη συμπεριφορά μας. Ευχή δώσε. Ευχή ο καλύτερος για σήμερα να κερδίσει και γενικά το ποδόσφαιρο είναι χαρά, είναι διασκέδαση. Δεν έρχομαστε εδώ ούτε να σκοτωθούμε ούτε τίποτα. Μπράβο φίλε μου, είσαι πολύ καλός. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, είναι χαρά, είναι διασκέδαση και πρέπει να τα απολαμβάνουμε κάθε φορά. Έτσι, κάθε στιγμή είναι για να χαρούμε εμείς, απ' έξω όλοι, και οι φίλαθλοι, ακόμα και ο διαιτητής που έχει δύσκολο έργο, να το ευχαριστηθεί και εκείνος. Όχι μανούρες και τέτοια. Και τελευταία ερώτηση, τρίτο ημίχρονο υπάρχει? Τρίτο ημίχρονο, ναι. Θα βάλουμε εδώ μπύρες μετά και για αυτά και θα σουρώσουμε όλοι μαζί. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Έχουμε κοντά μας και τον Πάνο Μανθαίο. Μανθαίο, θα σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα τι θέση παίζεις. Παίζω πίσω, στόπερ. Σε ποια ομάδα είσαι? Σφούριος Ρόχας. Καλή ομάδα. Από τις καλύτερες, πιστεύω. Είσαι πολλά χρόνια εδώ στην ομάδα? Είμαι από τη μέρα που φτιάχτηκε, το 2010. Άρα είσαι ενεργός, έτσι? Ναι, πάντα. Κρατάς διατροφή? Όχι. Δεν κρατάς διατροφή. Δεν το προσέχεις το καράβι σου? Το προσέχω όσο μπορώ, αλλά ξεφεύγω. Ναι. Όταν κερδίζετε πραγματικά υπάρχει τρίτο ημίχρονο με μπύρες? Υπάρχει όντως τρίτο ημίχρονο με μπύρες. Οπότε δεν γίνεται να κάνουμε διατροφή. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για το σημερινό μάτς που είναι τέρμπι
και πραγματικά είναι ποιος θα περάσει ο ένας πάνω από τον άλλον, ή αν θα μοιραστείτε τη βαθμολογία. Θέλω να μου πεις πώς το βλέπεις με τα δικά σου μάτια και τι εύχεσαι σε αυτόν τον αγώνα που θα γίνει σε λίγο. Εύχομαι καταρχήν να το χαρούμε, να κερδίσουμε. Η αντίπαλη είναι πάρα πολύ καλή ομάδα από ό,τι φαίνεται και από τη βαθμολογία της. Θα δείξει. Θα δείξει να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Γυναίκες έρχονται εδώ να σας δουν οι δικές σας. Γυναίκες, όχι, δεν έχουν έρθει. Συνήθως έρχονται. Στην αρχή ερχόντουσαν. Στην αρχή ερχόντουσαν. Τώρα που κάνει κρύο δεν έρχονται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.